Τι και αν η Αντωνία Καλυμούκου ήταν σιγουράκι για το πρωινό του Αντένα. Και αυτό δεν το είχαμε πει μόνο εμείς, αλλά και το επίσημο δελτίο τύπου του σταθμού για το πρωινό. Όμως τελικά Αντωνία ακούσαμε και Αντωνία δεν είδαμε, χωρίς καμία δικαιολογία. Ένα πρωινό που έχει νέες βάσεις, νομίζω ότι θα αρέσει και αν το αγαπήσουμε εμείς, που σίγουρα θα γίνει, θα το αγαπήσει και ο κόσμος. Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα, θα δούμε πώς θα πάει. Επάνω κάτω πιστεύω θα είμαι στα ίδια πράγματα. Η Αντωνία Καλυμούκου μέσα από τη συμμετοχή της στην καλοκαιρινή εκπομπή κέρδισε τις εντυπώσεις των υπευθύνων του σταθμού και ήταν η μόνη από το ΕΛΑΤΕ που επέλεξαν για να της κάνουν πρόταση να συμμετάσχει στο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα του καναλιού. Τα χέρια δόθηκαν, οι υπογραφές έπεσαν. Η Αντωνία βρέθηκε στην παρουσίαση της εκπομπής στους δημοσιογράφους. Όμως από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει εμφανιστεί ούτε σαν ιδέα στο πλατό. Η Σύση, κυρίες και κύριοι, είναι στην καλύτερη της. Βαμός. Και στα καλύτερα της, βέβαια. Βαμός. Και ξέρετε γιατί είμαι στην καλύτερη μου, όχι, θα σας πω γιατί εμείς εδώ όλα τα λέμε. Γιατί έχουμε εκπομπάρα, όχι αστεία. Ένστικτο δεν έχω και δεν με βγάζει και σε καλό όποτε πάω έτσι, με αυτή την οτροπία. Εγώ θα κάνω όσο το δυνατό καλύτερα τη δουλειά μου, στον περιορισμένο ρόλο που θα μου δοθεί. Και νομίζω ότι θα δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απουσία της Αντωνίας έχει εξήγηση και δεν οφείλεται σε κάποια ασθένεια όπως είναι και η επίσημη εκδοχή του καναλιού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της πρωινής μελέτης, η Αντωνία δεν είναι στο πάνελ γιατί διαφώνησε με την παραγωγή της εκπομπής για τον χρόνο που θα έχει στη διάθεσή της στην παρουσίαση των θεμάτων της. Έχεις δει τα παιδιά, έχεις δει όλους τους συντελεστές της εκπομπής? Δεν τους ξέρω κι όλους. Με αυτούς που ήδη γνωρίζω, πιστεύω θα υπάρχει χημεία, με τους υπόλοιπους θα αναπτυχθεί. Με τον Χρήστο Φερεντίνο είχες συνεργαστεί, γνωρίζεις? Δεν είχα συνεργαστεί, απλά το γνωρίζω. Όχι πολύ καλά, αλλά έχουμε μιλήσει, τα έχουμε πει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι Σύση να αναπτύξουμε τα θέματά μας. Μάλιστα, Χρήστο. Οπα. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Και βεβαίως να θυμίσουμε στους φίλους τηλεθεατές, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για την αγάπη που μας δίνουν και τα λοιπά. Ξέρεις αυτά τα κλασικά, αλλά έτσι είναι. Από μόνος του λόγου. Ίσως η Αντωνία θεώρησε ότι η εμπιστοσύνη που της δείχνει ο σταθμός είναι η καλύτερη ευκαιρία για να διαπραγματευτεί τον χρόνο που θα βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες για να παρουσιάζει τη στήλη της μόδας και να ασχολείται με θέματα ομορφιάς. Όμως η παραγωγή της εκπομπής φαίνεται πως είχε άλλη άποψη. Γι' αυτό και δεν βρέθηκε ούτε καν στην πρεμιέρα της εκπομπής την Δευτέρα. Εσείς να πω γρήγορα ότι ναι, τα φτιάξαμε χθες οικογενειακό στάδιο. Α, ναι, για πες μου, τι, τελικά τι έγινε? Τελικά καταπληκτικά πήγαν όλα. Τα φάγατε ζεστά έτσι όπως είπα στη γυναίκα σου. Η πρώτη πήγε λίγο τέτοια. Η δεύτερη ήταν αυτή. Η δεύτερη. Μέσα, έτσι, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Και συμμετείχαν και τα παιδιά. Όλη ομάδα. Μπράβο, μπράβο οικογένεια. Είδατε. Μαγειρική μας φέρνει κοντά, να το ξέρετε αυτό. Είμαστε σκοτάει να φύγουμε. Να καθίστε εδώ. Τι θέλετε, κύριε Συγκύριε, ψηφίζουμε. Δημοκρατικές διαδικασίες. Να καθίστε εδώ, θα σας βάλω να κάνετε δουλειές. Τι θέλετε. Τις ακούς τις φωνές, έτσι. Να φύγουμε. Τσακιστείτε, να φύγουμε. Η Αντωνία Καλυμούκου ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη στήλη της, προσπάθησε να το διαπραγματευτεί. Όμως τελικά η προσπάθειά της κατέληξε σε ναυάγιο, με τους ανθρώπους της παραγωγής να διαφωνούν κάθετα, καθώς θεωρούν πως δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δώσουν δηλαδή εγγυήσεις που δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν, καθώς η δομή της εκπομπής έχει ήδη δημιουργηθεί. Εγώ θα σας βάλω ένα άλλο θέμα, αν θέλετε. Και αμέσως μετά να πάμε πάλι στο μάθημα που μου έχετε ετοιμάσει για σήμερα να μάθω. Ο Χριστάκης μαθαίνει πρωινό, κλακέτα νούμερο 2. Είμαι έτοιμη να τους αγκαλιάσω. Η νέα μορφή του πρωινού στο κανάλι του Αμαρουσίου είναι ήδη αρκετά πολυπληθής για να μπορεί να μοιραστεί μπόλικος χρόνος σε κάθε συνεργάτη. Γι' αυτό άλλωστε και η παραγωγή δεν έχει δώσει σε κανέναν άλλον, εκτός από τους κεντρικούς παρουσιαστές, υποσχέσεις για τον χρόνο που θα έχει μπροστά από τις κάμερες. Να πω για την Αταλία ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι φοβερό παιδί. Δεν έχει τύχει να βρεθούμε πάρα πολύ. Έτσι, στην εκπομπή μου λέγει συνέχεια να βρεθούμε. Σκέφτομαι, δεν ερχόσουν στην εκπομπή μας, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν πήγαινα πολύ. Δηλαδή, γιατί. Δεν είχε τύχει Σαββατοκύριακα, έφευγα. Ναι, είχαμε αυτή τη δικαιολογία από τον Χρήστο. Όχι. Παιδιά, Σαββατοκύριακο θα έχω την οικογένειά μου. Όχι, γιατί εγώ τώρα το κατάλαβα. Οικογενειάρχη, φαμιλιά, δώρο φεύγει. Πάρε, δεν είχε έρθει ρεύμα πολύ δηλαδή. Ωραία εκπομπή μας. Εγώ να ρωτήσω κάτι άσχετο τώρα το Χρήστο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντωνία από την πρεμιέρα της εκπομπής μέχρι και σήμερα πηγαίνει καθημερινά στο πλατό, χωρίς όμως να βγαίνει μπροστά από τις κάμερες. Η συνεργασία της με το κανάλι παρόλα αυτά δεν έχει λήξει και ακόμα και σήμερα μπορεί να τη δούμε να αναλαμβάνει τον ρόλο που είχε προγραμματίσει. Περιορισμένο για εκείνη, αλλά αρκετό για τους υπευθύνους του σταθμού.